Είμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί, οι εκπρόσωποι τριών φορέων της Δυτικής Ελλάδας, με έναν κοινό στόχο και ένα κοινό σχέδιο. Συνεργαζόμαστε σε μια κοινή προσπάθεια να συμβάλλουμε ώστε τα παιδιά μας και γενικότερα οι νεότερες γενιές πολιτών της περιοχής να αποκτήσουν ένα καλύτερο επίπεδο κυκλοφοριακής αγωγής από αυτό που εμείς σήμερα έχουμε. Να δράσουμε, ώστε η κοινωνία μας να αποκτήσει κάποτε την απαιτούμενη γνώση και ωριμότητα, προκειμένου να περιοριστούν οι άδικες απώλειες στους δρόμους. Το ζήτημα της κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής ασφάλειας είναι τεράστιο. Το ξέρουμε όλοι. Το λέμε και το συζητάμε χρόνια τώρα. Και ναι, κάνουμε πρόοδους, όχι όμως στο βαθμό που θα έπρεπε και θα μπορούσαμε. Γι' αυτό και ευθύνη όλων όσων εκπροσωπούν την κοινωνία και λειτουργούμε υπέρ της κοινωνίας είναι διαρκής. Και πρέπει να εκφράζεται μέσα από δράσεις όπως αυτή, που συνδιοργανώνεται από την Αστυνομική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Από την πλευρά μου, θα ήθελα να συγχαρώ τους εμπνευστές, συντονιστές και διοργανωτές του θεματικού πάρκου, που για 4 περίπου μήνες θα ταξιδέψει στις μεγαλύτερες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας για να διδάξει στα παιδιά μας την αξία της ζωής και της ασφάλειας. Θεωρώ πως οι αστυνομικοί που έχουν επιφορτιστεί με τη λειτουργία του θεματικού πάρκου, αυτοί που καλούνται να απευθυνθούν στη λογική και στην καρδιά των παιδιών, αναλαμβάνουν ένα πολύ σπουδαίο έργο και θα ήθελα πραγματικά να τους ευχαριστήσω. Επίσης, πιστεύω πως αυτή η συνεργασία των τριών φορέων στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα συνεργασίας στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Ένα ηχηρό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, μήνυμα. Όχι άλλες άδικες ανθρωποθυσίες στην άσφαλτο. Όχι άλλα χαμένα όνειρα και ελπίδες από βιασύνη, απροσεξία ή άγνοια των κανόνων οδικής ασφάλειας. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Ότι η κυκλοφοριακή ασφάλεια είναι μια καθημερινή άσκηση για όλους μας. Τα παιδιά που θα επισκεφθούν το θεματικό πάρκο θα μάθουν τους βασικούς κανόνες, τα σήματα, τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να κυκλοφορούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όμως το μεγαλύτερο και καθημερινό μάθημα για τα παιδιά μας είναι η δική μας συμπεριφορά στον δρόμο. Οι γονείς, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, έχουμε τεράστια ευθύνη για τους εαυτούς μας, αλλά κυρίως για τα παιδιά μας. Το δικό μας παράδειγμα ακολουθούν τα παιδιά, δική μας συνέχεια αποτελούν. Γι' αυτό και κάθε φορά που κυκλοφορούμε στο δημόσιο χώρο, που οδηγούμε ή κινούμαστε πεζοί, ας έχουμε κατά νου ότι ένα παιδικό μάτι μας βλέπει και ένα παιδικό αυτή μας ακούει. Είμαστε τα ζωντανά παραδείγματα των παιδιών μας και γι' αυτό εμείς πρώτοι πρέπει να ξεπεράσουμε τις κακές συνήθειες και να γίνουμε πρότυπα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να διαβεβαιώσω τόσο την Αστυνομική Διεύθυνση της Δυτικής Ελλάδας, όσο και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ότι το θεματικό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής είναι μόνο η αρχή όλων των συνεργειών που εμείς θέλουμε να υπάρξουν στον τομέα της οδικής ασφάλειας και όχι μόνο. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά και να είστε σίγουροι ότι θα τα κάνουμε. Μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.